ετοιμάζει αυτή την εποχή ο διάσημος σκηνοθέτης Θεό Παπαδόπουλος. Σε ευχαριστώ καταρχήν για το κομπλιμέντο. Ο Θεό Παπαδόπουλος λοιπόν, μετά την τελευταία του επιτυχία «Η σιωπή των αχαμνών», ετοιμάζει μια νέα ταινία με τίτλο «Όσα παίρνει άρρωστη». Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία διασκευή δύο μαύρων συγγραφέων, του Μπατίστα και του Γιακινή, ο πρώτος μάλιστα είναι Έλληνας, και αναφέρεται στα χάπια που παίρνει μια άρρωστη κοπέλα με στόχο να γίνει καλά. Ενδιαφέρον ταινία. Και ενδιαφέρον ρόλο. Δεν μου λες αλήθεια, έχεις βρει αυτήν που θα κάνει την άρρωστη? Ακόμα όχι, έχω βρει όμως τα χάπια. Έχεις βιβλιάριο του Ικά? Ναι. Α, γι' αυτό. Δεν μου λες και τι θα κάνεις, θα κάνεις οντισιόν? Έτσι βέβαια, τι έχεις τίποτα καλύτερο? Ωχ, τώρα. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια οντισιόν και να βρεις. Οντισιόν και ήρθα. Καλά, εσύ κορίτσι μου έχεις ήδη περάσει. Πέρασε τώρα μέσα και φάει την μπανάνα σου. Ευχαριστώ. Και δεν μου λες και έθεσαν να τη στείλει σε κάποιο φεστιβάλ? Σκέφτομαι να τη στείλω στο φεστιβάλ της Βενετίας. Μπας και ψυχονομίζω κανένα χρυσοφίνικα ή κανένα αργυρό ανανά ή στο κάτω κάτω κανένα χάλκινο χουρμά που ξέρεις που. Άντε πάλι τα ίδια. Πολύ ωραία. Ναι. Δεν μου λες τι κάνει ο αδερφός σου, αλήθεια, αυτός ο, πώς τον λένε, Αλέφος Βαρνέζης νομίζω, καλά το είπα? Καλυτερότερα δεν γινότανε. Μα καλά, για πες μου, πώς γίνεται και έχετε διαφορετικό επίθετο, είσαστε από άλλο πατέρα? Και από άλλη μάνα. Α, μάλιστα. Και τον βλέπεις συχνά? Σπάνια. Λέω μάλιστα τον επισκεφτώ αύριο το βράδυ. Ξέρεις, αυτός είναι τόσο δαιμόνιος, που όλο και κάποιο σκάβαλο θα βγάλεις.